Κυρίες Ζεσπίντες και κύριοι, χαίρετε, να είστε όλοι καλά γέροι και δυνατοί. Είμαι ο Σωτήρης Ομουζίδη. σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε το καναλάκι μου. Πάμε στα γρήγορα να πούμε τα γνωστά. Αν είσαι νέος, νέα, σου αρέσουν οι εκπομπέ, κάνεις ένα like, πιο δεξιανή εγγραφούλα, παρά ένα κλικ στην εγγραφούλα δωρεάν, είναι δέκος ή κάτι, τι να λαμβάνει νέε ειδοποίησει όταν εβάζω βίντεο και βέβαια κάτω στα σχόλια ένα επικοδομητικό, ένα σχόλιο, τη γνώμη σου, την άποψή σου για όλα όσα αυτά ζούμε και συμβαίνουν στην σημερινή εποχή. Είναι η μικρότερη βοήθεια, η μικρότερη υποστήριξη μπορείτε να κάνετε σε μένα εκτός και αν θέλετε με ένα thanks που είναι το κουμπάκι να συνδράμετε και εσείς εδώ πέρα στην προσπάθεια που κάνω για να μπορέσουμε να έρθουμε λίγο πιο κοντά να ανταλλάξουμε απόψεις, σκέψεις, ιδέες Θεματολογία και το πιο σημαντικό είναι να προσπαθήσω να φανώ χρήσιμο και ωφέλιμο αξιοποιώντα αυτήν την νέα τεχνολογία αλλά και το θάρρο που έχω αποκτήσει απέναντι στην κάμερα. Κάθε Τρίτη είμαι στο ράδιο Ελληνάδικο σε 7 η ώρα το απόγευμα, ώρα Γερμανία. Μπορείτε να με ακούσετε από εκεί πέρα live ή ανεβάζω εκπομπέ εκεί στο κανάλι τη Νιρεμβέργη, στο web ράδιο Ελληνάδικο με την καλύτερη ελληνική μουσική. Μετά το τέλο τη εκπομπή τη δική μου σήμερα παρασκευή 17 Μαρτίου και ακούστε ελληνική και ξένη μουσική. Η καθημερινότητα εδώ πέρα στη Γερμανία έχει πάρα πολλά νέα. Όπω και στην Ελλάδα, όπω πιστεύω και σε άλλε χώρε τη Ευρώπη, μπορείτε κάτω στα σχόλια, αν είσαι από κάποια άλλη χώρα τη Ευρώπη ή του κόσμου να, να μου γράψετε τι είναι αυτό που απασχολεί την χώρα την οποία βρίσκεστε αλλά εδώ πέρα το παιχνίδι με τις τράπεζες είναι πάρα πολύ μεγάλο βγαίνουν οι Γερμανοί μας καθυσυχάζουν και μας λένε ότι όλα είναι καλά ότι εμείς είμαστε δυνατοί όπως λέγαν και στην Ελλάδα αν θυμάστε το 8 και το 9 ότι αυτή η κρίση είναι πάρα πολύ μακριά αλλά τελικά ήρθε στη χώρα μας και το έχουμε νιώσει πάρα πολύ καλά έτσι και εδώ στη Γερμανία βγαίνουν και κάθε συχάζουν τον κόσμο, αλλά πραγματικά δεν ξέρει τι σου ξημερώνει. Ειδικά μετά από το πρόβλημα με την Ελβετική Τράπεζα, ακόμα μεγαλύτερη γίνεται η συζήτηση γύρω από το τραπεζικό σύστημα. Σύστημα γι' αυτό. Τράπεζε και λεφτά. Εμεί τι σχέση έχουμε με αυτά. Έχετε δανεισμό μεγάλο. Έχετε επιχειρήσει. Συνεργάζεστε με την τράπεζα τόσο στενά. Τότε να προσέχετε να προσέχετε γιατί νομίζω ότι πάμε για έναν τύπο εγκλισμού νούμερο 2. Δηλαδή ότι περάσαμε πριν από τρία χρόνια με τον COVID-19 ε, και μας κλείσαν το Μάρτιο του 2020, τρία χρόνια πάνε από τότε. Έτσι λοιπόν και τώρα σκαρφίστηκαν καινούριο τρόπο να μας εκβιάσουν, να μας απειλήσουν. Όχι εξωγήινη, όχι κάποια άλλη έξω ε, από κάποιο άλλο πλανητικό σύστημα εδώ εμείς μεταξύ μας θα κάνουμε αυτά. Και όσο δεν βάζουμε το μυαλό Τη γλώσσα μέσα στο μυαλό να σκεφτεί πριν μιλήσει, τόσο περισσότερο θα μεγαλώνουν και τα προβλήματά μα. Η σημερινή εκπομπή δεν είναι για τι τράπεζε. Μια επισήμανση θέλω να κάνω. Θα ακολουθήσει και άλλη εκπομπή που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Αυτή την περίοδο δεν έχω χρόνο να ανεβάζω περισσότερε εκπομπέ. Θα το ήθελα πάρα πολύ, πραγματικά τρέχουν τα δεδομένα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, έχουμε Πάσχα σε λίγο. Οπότε, είχαμε Χριστούγεννα, έχουμε Πάσχα. Έρχεται καλοκαίρι. Είναι πολύ μεγάλε οι ταχύτητε και δεν τι προλαβαίνουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν τη νεότερη εποχή, τα σημερινά χρόνια. Προσέξτε όμω και σκεφτείτε, τοποθετήστε τον εαυτό σα, την ύπαρξή σα εδώ πέρα, εδώ, η παρουσία σα πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, σε αυτόν τον διστοπικό, έναν ένα πολύ δύσκολο πλανήτη που θα πρέπει να, να ζήσουμε και θα πρέπει να να κάνουμε πράγματα, καταστάσεις που θα μας βοηθήσουν να εξυψώσουμε λίγο το πνεύμα μας, λίγο τη σκέψη μας, να γίνουμε καλύτεροι για να μπορέσουμε να βρούμε το μονοπάτι που θα μας οδηγήσει στο Θεό, το λέω πάρα πολλές φορές. Και επίσης επειδή τέτοιες κουβέντες και τέτοιες συζητήσεις βλέπω αγγίζουν ευαίσθητες χορδές, εγώ δεν κάνω θρησκευτικέ εκπομπές από εδώ, αυτό απλά που θέλω να κάνω είναι να σας παρακινήσω και να σας βοηθήσω όπως και τον αυτό μου βοηθάω πρώτα απ' όλα να αλλάξουμε και να αλλάξω και εγώ τον τρόπο σκέψη μου. Και μέχρι ένα σημείο το έχω καταφέρει. Ότι όλο αυτό που βιώνουμε και ζούμε εδώ πέρα δεν αφορά εμά, αφορά κάποιου άλλου. Η δικιά μα η δουλειά, ο καθένα από εκεί που βρίσκεται, από αυτά που έχει, το επάγγελμά του, τι κοινωνικέ του δραστηριότητε και όλα τα σχετικά, θα πρέπει να βελτιωθεί. Κάκα τα ψέματα. Ζούμε σε ένα κάκιστο περιβάλλον, σε μια κάκιστη ατμόσφαιρα που όλα είναι αρνητικά η σκοτεινή πλευρά της δύναμης πραγματικά δυναμώνει και παρασέρνει όλο και περισσότερους από εμάς. Και αυτό φαίνεται με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε πλέον τις καταστάσεις. Δηλαδή, το πόσο περίεργοι και πόσο παράξενοι είμαστε, είναι ότι τα στατιστικά του καναλιού μου αρχίζουν όλο και μεγαλώνουν την ψαλίδα μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. Δηλαδή, από την Ελλάδα είναι πλέον οι περισσότεροι επισκέπτες από ό,τι είναι θεατές από ό,τι είναι στη Γερμανία και μου κάνει εντύπωση. Έτσι η Ελλάδα έχει ένα 53% των, των θεατών είναι από την Ελλάδα και το ποσό της Γερμανίας έχει κατέβει στο 39%. Ενώ λίγο πριν από τις γιορτές, κάπου εκεί μετά τις γιορτές, η διαφορά ήταν σχεδόν 50-46%. Τώρα εχει έχει πάει 53-39. Η διαφορά οι υπόλοιπε είναι από άλλε χώρε του κόσμου. Μπαίνετε από Αμερική, από Καναδά, από Αυστραλία, από Μεξικό. Ε, από άλλε χώρε του κόσμου υπάρχουν θεάσει 0,8, 1,2 ή 0,7. Οπότε λοιπόν το μεγαλύτερο μέρος του καναλιού ε, ενδιαφέρει την Ελλάδα. Δηλαδή εδώ εσύ στη Γερμανία έχεις λύσει τα προβλήματά σου καθότι ανεβάζω σημαντικά θέματα που αφορούν και τη Γερμανία και την καθημερινότητά μας και τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις τράπεζες. Και μου κάνει εντύπωση, αλλά είμαι σίγουρο ότι εδώ πέρα οι Έλληνε Γερμανία, έλα μου τώρα να μα πει και ο Σωτηράκη, τι να μα πει και αυτό από τη ζωή του, ε, βέβαια, τι να σου πω, να σε προβληματισώ. Δεν κάνει, θα πρέπει να, να σε ξυπνήσω από τον ύπνο που ζει. Άρα λοιπόν λε και εσύ, άστονα. Και έτσι λοιπόν οι Έλληνε που μπαίνετε από την Ελλάδα είσαστε πολύ περισσότεροι από αυτού που μπαίνουν στη Γερμανία. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώ. Το εξηγώ μονάχα έτσι ότι εμεί εδώ στη Γερμανία έχουμε αυτό οι μετανάστε οι Έλληνε να αγαπάμε τη χώρα μα σίγουρα, αλλά να έχουμε έναν άλλον τρόπο ζωή. Θα το κάνω αυτό μια εκπομπή για τον τρόπο ζωής, διότι παρατηρούνται Τώρα δεν θέλω να το πω γιατί είναι άλλη εκπομπή. Θέλω άλλο θέμα. Με άλλο θέμα θα ασχοληθούμε σήμερα. Αλλά νομίζω ρε παιδιά πρέπει να ηρεμήστε λιγάκι και οι άντρε και οι γυναίκε. Ηρεμήστε λίγο. Δηλαδή ρε παιδί μου, έκανε η κο και έχασε τον κόσμο όλο. Κάπω έτσι. Ηρεμήστε λιγάκι. Η ζωή δεν είναι μόνο. Ε, ε, διασκέδαση. Η ζωή δεν είναι μόνο ειδονή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν είναι μόνο ειδονή. Γιατί λιγάκι. Αν το μυαλό μα λίγο να δουλέψει. Έχετε παιδάκια. Έχετε παιδάκια. Οι περισσότεροι από εσά που είστε εδώ στη Γερμανία, Έλληνε μετανάστε, κατά 80% είστε με τα παιδιά σα και τη, και τι οικογένειέ σα. Και ένα 20% είναι σε μικρότερη ηλικία. Οι πιο πολλοί είστε πάνω από 40. Ηρεμήστε με λιγάκι. Μεγαλώνουμε παιδιά. 18 παιδιά έχω στην ομάδα. Το τι γίνεται χθε στην προπόνηση δεν περιγράφεται. Δεν μπορούν να συγκεντρωθούν. Δεν μπορούν να κάνουν μια απλή άσκηση. Φωτοσφαιρική απλή άσκηση. Και κατάλαβαν ονειρεύονται να παίξουν στην ε, Bundesliga. Έτσι θα παίξει η Bundesliga. Είσαι ένα ανώτερο πρωτάθλημα. Αλλά δεν έχει χαρακτήρα, δεν έχει ψυχολογία. Όσε και να κάνει, μέσα σε μια ομάδα. Αντρική ομάδα με 30 ποδοσφαιριστέ, άντε όχι 30, 22 ποδοσφαιριστέ, αλλά και άλλου 5, 6, 10 παρατρεχάμενου προπονητέ, γυμναστέ, φροντιστέ κτλ. 30 άτομα και 40 μέσα από διτήρια. Πώ θα ανταπεξέλθει το παιδί, όσο καλό και να είναι, αν δεν έχει ισχυρή προσωπικότητα. Τι νομίζετε εσεί, ότι διασκεδάζουν αυτοί εκεί πέρα, που παίζουν μπάλα. Πα στο γήπεδο, βρίζει, εκτονώνεσαι και νομίζει ότι γι' αυτό είναι κάτι καλό ή κάτι ωραίο. Για πάτε μια άλλη σα λιγάκι να σκεφτεί. Αλλά ο καθένα νομίζει ότι Εντάξει, να διασκεδάσει λέει το παιδί μου, να κάνει το παιδί μου και πάμε και στο θέμα σιγα σιγα τώρα. Για το κινητό τηλέφωνο, γιατί προβληματίστηκα πάρα πολύ αν θα πάρω κινητό τηλέφωνο στο παιδί μου. Όταν ξεκίνησε η ιστορία με τα κινητά τηλέφωνα, εγώ πήρα στα χέρια μου κινητό τηλέφωνο 27 χρονών, εταιρικό παρακαλώ. Δεν το πλήρωνε εγώ, το πλήρωνε η επιχείρηση που εργαζόμουν και ήμουν 28 χρονών τότε. Ε, ε, Είπα όμω μετά από λίγο καιρό μόνο μου ότι δεν βοηθάει το κινητό. Πριν ακόμα μπουν τα κινητά, τα social media, όταν είχα και τα κοινωνικά δίκτυα, η κατάσταση έγινε χειρότερη. Και αν έχετε δει, αν έχετε δει δεν ανεβάζω πολλά stories και τέτοια στο facebook ή στο instagram ή στα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα. Το κάνω πλέον πολύ σπάνια. Γιατί ε, δεν με τραβάει πλέον, δεν με έλκει κάτι. Μπαίνουμε και γράφουμε τι λακέ μα όλοι μέσα. Μόνο όμορφα στιχάκια όμορφες φιλοσοφίες, σοφιστίες, διάφορα ωραία ε, τσιτάτα και στην ουσία τίποτα. Μπαίνω καμιά φορά για κάποιον πελάτη μου ή να δω ή να κάνουμε λίγο marketing και μπαίνω καμιά φορά μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό ή οτιδήποτε άλλο και λέω ας δω, ας δω 5 λεπτά. Τι 5 λεπτά, περνάνε 15-20 λεπτά στο νερό, δεν το καταλαβαίνω καν και έχω σταματήσει να μπαίνω. Γιατί, γιατί κάνω μια... Ε, Πώς το λένε, αυτοσυγκράτηση. Δεν βοηθά σε τίποτα. Και σκεφτόμενο τώρα, τι θα κάνω με το παιδί μου, γιατί είχα πει στα παιδιά, ε, ότι όταν γίνει 12, θα σου πάρω τηλέφωνο. Αυτό στην πορεία έγινε 14 μέσα στο μυαλό μου. Γιατί λέω ότι δεν υπάρχει λόγο τώρα. Ένα παιδάκι 10 χρονών, 11. Να το βάλει σε αυτή τη διαδικασία. Να έχει κινητό τηλέφωνο. Θα μου πει να μιλάω με το παιδί μου. Τι να μιλά με το παιδί σου. Είναι σπίτι, σχολείο, σχολείο, σπίτι. Άντε να πάει να παίξει και στο πάρκο. Να παίξει στο πάρκο ή να πάει σε ένα φίλο του, σε ένα σπίτι ενό φίλου του, ενό συμμαθητή του ή μια συμμαθήτρια. Άρα λοιπόν ξέρει που είναι το παιδί σου. Αλλά το θέμα είναι ότι οι υπόλοιποι γονεί από 8 και 9 χρονών αγοράζουν κινητό στα παιδιά του. Εδώ στη Γερμανία δεν υπάρχει νόμο, υπάρχει ένα κανονισμό, α πούμε, μια, μια σύσταση ή μια προτροπή στου γονεί να δίνουν στα παιδιά του κινητό τηλέφωνο από τα 12 και πάνω. Η Google έχει ένα όριο που λέει από κάτω από 13, 12 και κάτω και από 13 και πάνω. Και μέχρι τα 16 μπορεί ο γονιός με αυτό το Google Family Link να μπορεί να επιβλέπει ή να ορίζει τις ώρες τις οποίες το παιδί είναι στο κινητό τηλέφωνο και να δει ποιες εφαρμογές χρησιμοποιεί περισσότερο. Ε, αυτό είναι το Family Google Link. Έτσι λέγεται το ξεκινά πρώτα στο παιδιού σου, το κινητό τηλέφωνο, δίνεις τα δικαιώματα που πρέπει να δώσει και μετά πα στο δικό σου τηλέφωνο για να το ενεργοποιήσει. Αλλά τώρα πλέον αυτό γίνεται αυτόματα σχεδόν, δηλαδή με το που είσαι στο παιδιού σου το κινητό και το ρυθμίζει την ίδια στιγμή το Google Family Link μεταφέρεται και στη δική σου συσκευή. Ε, αναλυτικά και τέτοια θα κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, αλλά εγώ θέλω να μείνω στο κομμάτι της δικής μου σκέψης. Δεν θα τον έπαιρνα 12 χρονών ε, τηλέφωνο, θα το έπαιρνα ένα τάμπλετ πάντω 12 χρονών. Αλλά έχουν όλοι τηλέφωνο. Από τα 18 παιδιά στην ομάδα, τα 17 έχουν κινητό τηλέφωνο. Ο τελευταίο που πήρε ήταν ο γιο μου. Όταν έκλεισε τον προηγούμενο μήνα τα 12 και μπήκε στα 13. Αφού λέω είναι έτσι, δεν μπορώ να τον αφήσω απ' έξω. Δεν μου είπε το παιδί τίποτα, δεν μου παραπονέθηκε. Στην αρχή που πήρε τη συσκευή, ήταν χαρούμενο για τα δώρο γενεθλίων. Ε, ήθελε παραπάνω λεπτά, έτσι, του βάλα ένα χρονικό όριο ημερήσιο 35 λεπτά και μία ώρα το Σαββατοκύριακο, μία ώρα το Σάββατο και μία ώρα την Κυριακή. Με το κινητό κλειδώνει μόνο του και θα πρέπει μονάχα εγώ να το ανοίξω με το δικό μου κωδικό ή να, τον, ε, να του δώσω από το κινητό μου ένα bonus time, ένα, ένα, μια πριμοδότηση χρόνου και να μπορέσει να δει ακόμα περισσότερο. Αλλά σκοπός μου δεν ήταν αυτός. Θέλω να τον μάθω να διαχειρίζεται σωστά τα μηχανήματα που έχει, την τεχνολογία που έρχεται, να είναι εγκρατής, να σέβεται τα 35 λεπτά χρόνου που έχει την ημέρα, γιατί τις πρώτες μέρες μπαμπά δώσε μου κι άλλο, μπαμπά δώσε μου κι άλλο χρόνο, δεν το έδινα χρόνο, το πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι σωστά τον χρόνο σου. Το κινητό ενεργοποιείται το πρωί λίγο πριν πάει στο σχολείο, γιατί ξύπναγε το πρωί και έχανε χρόνο και το βράδυ 9 η ώρα Πάλι σφραγίζει μόνο του, κλείνει μόνο του και ανοίγει το πρωί, έστα και κάτι. Δεν είναι κακό να βάλουμε κανόνε στα παιδιά μα. Δεν είναι κακό να του εξηγήσουμε από την αρχή ότι ένα-ένα θα γίνουν όλα. Όταν θα έρθει η ώρα, θα πάρει και το κινητό, θα πάρει και το τάμπλετ. Αν και τώρα πλέον τα κινητά είναι σαν τάμπλετ καθότι έχουν τα πάντα. Ε, άρα λοιπόν, μην πιέζετε τα παιδιά και μην λε στο παιδί σου: Α, τι ωραία το παιδί μου, είναι πανέξυπνο. Από 7 χρονών παίζει το κινητό του, το ξέρει καλύτερα και από μένα. Αν νιώθει ότι αυτό είναι το επίτευγμα του παιδιού σου, τότε τι να πω εγώ. Μπράβο σου. Το παιδί σου είναι super wow, αλλά όταν θα μεγαλώσει. Μην κάνεις παράπονα μετά ότι δεν σε ακούει, ότι δεν τρώει το φαγητό του, ότι πολλές ώρες με το κινητό του και μετά αναγκάζεσαι επειδή δεν είναι εντάξει να του κόψεις την οποιαδήποτε επαφή με το κινητό και να το πάρεις το κινητό. Ξέρω ε, γον, γονιό εδώ πέρα στην ε, κολονία, ο οποίο πήρε το κινητό από το παιδί, του πήρε και το playstation, του πήρε και το tap, του τα πήρε όλα τέλ, τέλο πάντων, ε, για να μπορέσει να τον συμμορφώσει, να παραδειγματίσει, να μπορέσει. Είναι λίγο αργά όμως τώρα, το πουλάκι πέταξε. Είναι ήδη δο, δε, 13, 12 του στερεί κάτι που από τα 7-8 το είχε δεδομένο το παιδί ότι έτσι είναι. Και τώρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη κόντρα μεταξύ του πατέρα και του παιδιού. Και του λέω, αγαπητέ φίλε, την πάτησε. Θα πρέπει να βρει έναν μέσο τρόπο λύση για να το εξηγήσει. Πρέπει να του γυρίσει τα πράγματα πίσω και να κάνει συμφωνία με το παιδί. Να κάνει συμφωνία. Και εγώ είπα στο δικό μου το παιδί, αγόρι μου, κοίταξε να δει. Αν είσαι εντάξει και το χρησιμοποιεί σωστά, ο χρόνο θα μεγαλώσει. Άμα κάθεσαι και αναλώνεσαι στα facebook και σε όλα αυτά τα, τα κοτσομπολιά στο messenger, πέφτει και λίγο κοτσομπολιά, έχουν φτιάξει οι παίκτες, δικό τους whatsapp group και κάθονται και μιλάνε μεταξύ τους. Λοιπόν, άμα αναλώνεις τον χρόνο σε αυτά, είναι μεγάλη ε, διαρροή ενέργειας. Ενέργειας, σκέψης, πνευματικής δύναμης. Το βλέπω στον αυτό μου. Γι' αυτό έχω περιορίσει την κοινωνική δραστηριότητα σε αυτά τα μίντια. Και προτιμώ άλλη κοινωνική δραστηριότητα με τα παιδιά στην ομάδα, με τους άλλους προπονητές, με τον σύλλογο, τον ποδοσφαιρικό, με τους φίλους μου, για καφέ, για βόλτα, για εκδρομές. Ό,τι πιο ωραίο πράγμα. Και με νοιάζει εμένα τι κάνει, να το πω έτσι, ο φίλος μου ή η φίλη μου που είναι, ξέρω εγώ, στα τρίκαλα, να το πω έτσι, στην Ελλάδα. Έχει τη δική του ζωή αυτός εκεί πέρα. Πρέπει να κάθομαι να δω τι κάνει. Άμα πήγε εκδρομή στο Βόλο, λέμε τώρα. Ή αν πήγε παραλία ή να μου ανεβάσει μια σοφιστία ή μια ωραία φιλοσοφία. Ή να μου, βάσει για, να μου ανεβάσει για το ατύχημα που έγινε στα, με τα δύο τρένα. Λυπάμαι, συγκλονιστικό ατύχημα. Αλλά, αλλά θέλω να σας πω ότι αναλώνεσαι τον χρόνο σου και η ζωή σου είναι ένα τέτοιο. Και περνάει όπως περνάνε. Περνάει και η ζωή σου. Και μετά λε: δε, Δεν μου βγαίνει η δουλειά, δεν μου βγαίνει το ένα, δεν μου βγαίνει το άλλο. μάλλον με τον έναν, μάλλον με τον άλλον. Ε, μετά είναι όλα στραβά. Το κινητό λοιπόν στο παιδί, ναι, θα πρέπει υπό προποθέσει να το δώσει γιατί δεν μπορεί να τον αποκόψει από κάτι που και οι άλλοι ακολουθούν. Το μυστικό είναι να τον βοηθήσει να μάθει πώ να το χρησιμοποιεί σωστά πριν το πάρει. Όσοι έχετε παιδιά 5, 7, 8 χρονών κόψτε κινήτα. Με τρόπο πάρτε το. Και βάλτε τον σε μια σκέψη να μπορέσει να σκεφτεί. Έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη από ανθρώπους, από νέους ανθρώπους που θα έχουν μια δομημένη προσωπικότητα. Θα μπορούν να διαχειρίζονται σωστά την τεχνολογία, να ξέρουν πότε να σταματάνε και πότε να προχωράνε. Έχουμε ανάγκη να μάθουμε, εδώ πέρα σε αυτήν και εμείς ακόμα οι μεγαλύτεροι, το σωστό και το λάθος έτσι, θα πρέπει να μάθουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα πιστεύω, να μάθουμε το σωστό και το λάθος, να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το, το κριτήριο, αυτή την πνευματική δύναμη. Παιδιά μεγαλώνουμε. Δεν μπορείς μετά να έρχεσαι σαν φίλος μου και να μου λες ο δικός μου είναι έτσι, η δικιά μου είναι έτσι. Τι να σε κάνω τώρα. Εδώ, με άλλους που μιλάω. Όλοι μου κάνουν παράπονα. Και μου λένε εσύ δεν έχει παράπονα. Τόσα πολλά όχι. Δεν έχω παράπονα. Προσπάθησα από μικρός από παιδιά μου να τους βοηθήσω, να είμαι εκεί κοντά τους, να τους δείξω, να παίξω μαζί τους, να παίξουν μόνοι τους τα αδέλφια, να πάμε έξω, εκδρομή, οικογένεια, να βρούμε σαν οικογένεια, να φάμε όλοι μαζί, εκεί, να είμαστε κοντά, να, να, του, να τους δείξω μέσα από το παιχνίδι, από την ομαδικότητα, από το στόχο, ότι πρέπει να έχουμε έναν στόχο. Άμα πάτε όσοι είστε... Μεγαλύτεροι ενήλικες και δουλεύετε, εργάζεστε, ειδικά εδώ πέρα στη Γερμανία, όλο τσιλ, 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 τσιλ. Ακόμα και στο σούπερ μάρκετ, τσιλ θα έχει. Όλο να, να καταφέρει προσωπικού ή ομαδικού στόχου για να μπορέσει η επιχείρηση, η εταιρεία, η δουλειά τέλο πάντων να πάει μπροστά. Άρα πρέπει να μάθει το παιδί σου όσο γίνεται να διαχειριστεί τι καλέ καταστάσει, να διαχειριστεί την ήττα, να διαχειριστεί τη νίκη, να διαχειριστεί το κινητό του. Να καθίσει να διαβάσει βιβλίο, κάθε μήνα του παίρνω από ένα βιβλίο. Κάθε μήνα. Λογοτεχνικό βιβλίο, συγγραφικό βιβλίο, έτσι. Να διαβάσουν. Ο μεγάλο του αρέσει, ο Χάρι Πότερ. Είναι στο πέμπτο βιβλίο του Χάρι Πότερ. Και όταν του είπα δύο-τρία πράγματα που πρέπει να προσέξει το βιβλίο. Για τον κακό. Ποιο είναι ο ρόλο του κακού. Για το ποιο είναι. Κάποια πράγματα μέσα στο Χάρι Πότερ. Είναι ένα βιβλίο που άμα το κοιτάξει έξυπνα θα δει πάρα πολλέ. Σε... Πάρα πολλά μυστικά που κρύβονται από πίσω. Έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Και τα, ξα... τα ξαναδιαβάσει όλα τα βιβλία από την αρχή. Τώρα για να μπορεί να καταλαβαίνει περισσότερο του ρόλου και του χαρακτήρε μεταξύ ενό παιχνιδιού του κακού και του καλού. Πάντα έτσι θα είναι, παιδιά. Παιχνίδι καλού και κακού. Εδώ πέρα είμαστε όλοι μα για να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Δεν θα υπήρχε, δηλαδή, και αν υπάρχει κάποιο άλλου πλανήτη σε κάποιο άλλο σύστημα ηλιακό γαλαξιακό. Ε, πάλι θα είναι το καλό και το κακό. Και πάντα το καλό θα είναι αυτό το οποίο θα περιμένει, γιατί υπάρχει ελεύθερη βούληση. Και το κακό θα μάχεται για να σε πάρει γιατί έτσι θέλει. Δεν θα ήμασταν ωραία, θα ήταν πολύ βαρεμένα βαρετά εδώ πέρα. Μα όλοι ήμασταν ε, καλοί και όλοι ήμασταν ωραίοι. Δεν είχαμε λόγο ύπαρξη σε αυτόν τον πλανήτη και θα πηγαίναμε κοντά στο Θεό με τη μία. Αλλά όμω εδώ είναι μια δοκιμασία που περνάμε. Όλοι μα. Και τα παιδιά και εμείς οι μεγάλοι. Και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να τα κάνουμε όλα σωστά, όμορφα και ωραία. Δεν είναι κακό να, να στερήσεις κάτι από το παιδί σου. Δεν είναι κακό να του εξηγηθεί και να του πεις παιδί μου όταν θα έρθει η ώρα θα το πάρεις. Και όταν ο δικός μου το πήρε του εξήγησα πριν το πάρει κιόλα. Ότι ήρθε η ώρα τώρα να δοκιμαστείς να το διαχειριστεί σωστά έτσι ώστε να μεγαλώσουν οι ώρε που θα έχει, έτσι ώστε να το χρησιμοποιεί περισσότερο, έτσι ώστε είναι θέμα εμπιστοσύνη. Να καταλάβω κι εγώ ότι το παιδί μου διαχειρίζεται σωστά κάποια πράγματα και όχι του δίνω το κινητό για να ξέρω που είναι. Μαμά, πάω βόλτα. Ναι, θα πα τη βόλτα σου, όχι κάθε μέρα όμω. Ή μαμά ή μπαμπά το ένα ή μπαμπά το άλλο. Το κινητό δεν το έδωσα για να είναι ο αστυνόμο του παιδιού. Έλα, πού είσαι, τι ώρα θα γύρισεις. Το κινητό το δίνουμε ένα εργαλείο. Η τεχνολογία και η πρόοδο είναι ένα εργαλείο. Τα όμορφα αυτοκίνητα, τα καινούργια αυτοκίνητα που είναι και λίγο γρήγορα, έτσι έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Είναι για να πηγαίνουμε ταξίδια, να πηγαίνουμε βόλτε, να κάνουμε τη δουλειά μα με ασφάλεια, άνεση και ομορφιά. Και όχι να γκαζώνουμε και να βγάζουμε τα άλογα και να λέμε έχω μια μηχανή με 200 άλογα και 300 άλογα. Είναι το πώ βλέπει το ποτήρι, μισογεμάτο ή μισοάδιο. Προσπαθώ λοιπόν εδώ να μοιραστώ μαζί σας τις εμπειρίες μου και της μετανάστευσης, αλλά τώρα και των παιδιών μου. Ότι ήρθε η ώρα να πάρει ένα κινητό. Δώσε στα παιδιά σας τουλάχιστον από 12 χρονών κινητό. Να μην πω από 14, τουλάχιστον από 12 και μέχρι τότε να του μιλάτε του παιδιού σας και να το βοηθάτε να το προσαρμόσετε στη νέα τεχνολογία και στο τι έχει έξω να αντιμετωπίσει. Δεν είμαστε όλοι του Πανεπιστημίου, το καταλαβαίνω, ούτε και η γιαγιά μου ήταν, του Δημοτικού ήταν η γιαγιά μου και ούτε που το τελείωσε, αλλά, αλλά η γνώση της και η αγάπη της ήταν σε ένα υψηλό επίπεδο, πραγματικά. Και χαίρομαι που την είχα γιαγιά μου και τον παππού μου, έτσι. Λοιπόν, ε, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας όσο γίνεται καλύτερα και στα λάθη να τα συγχωρούμε, να τα συμβουλεύουμε, γιατί πάλι θα έρθουν στο μπαμπά και στη μαμά. Και θα πρέπει να ξέρουν ότι ο μπαμπά και η μαμά είναι πάντα εκεί για μένα. Χωρί να με μαλώσουν, χωρί να, να με χτυπήσουν, χωρί ε, οτιδήποτε άλλο αρνητικό ή κακό. Πάντα μια ζεστή αγκαλιά, όπω ο άσωτο ιό επέστρεψε πάλι πίσω. Έτσι λοιπόν, πρέπει να έχουμε μια ζεστή αγκαλιά και να είμαστε πάντα κοντά στα παιδιά μα, να τα μιλάμε και να τα συμβουλεύουμε ο καθένα με αγάπη. Αν έχει αγάπη, δεν χρειάζεται να είσαι του πανεπιστημίου ή να ξέρει γράμματα για να μεγαλώσει το παιδί σου. Κρατάμε λοιπόν αποστάσει από όλη αυτή την τεχνολογία που το μόνο κακό έχει είναι να εγκλωβίσει στην κυριολεξία για να μην πω να μας ξαναεγκλίσει μέσα όλους γιατί τα χρόνια είναι δύσκολα και το ξέρετε πλέον, το βλέπετε ότι δεν θα αλλάξει. Και όσοι παλιότεροι είστε 50 χρονών, μην νομίζω ότι θα ξαναγυρίσουμε πάλι στη δεκαετία του 90, έτσι και του 80 και του 2000, αχα, τι ωραία, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, έτσι. Θα είναι πιο σκληρή η κατάσταση. Μείνετε γεροί και δυνατοί. Γέροι και δυνατοί, αγαπημένοι, όλοι μαζί, μονιασμένοι, είτε από την Ελλάδα, είτε από τη Γερμανία. Είτε είμαστε εδώ, είτε εκεί, είτε, είτε, και οι δύο οι χώρες, οι Έλληνες, Έχουμε ανάγκη να είμαστε ενωμένοι, να συνεργαζόμαστε, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, να ανταλλάσσουμε πληροφορίες, να, να μην κάνουμε χαζά. Επιτέλους ήρθε η ώρα να, να... να πάμε να... να, εξελιχθούμε κι εμείς και όχι να πηγαίνουμε προς τα πίσω. Τα κομπιούτερ, οι οθόνε και οι τηλεοράσεις και τα κοινωνικά δίκτυα δεν σε κάνουν καλύτερο. Καλύτερο σε, σε κάνει η αποφάση σου, η σκέψη σου και η συμπεριφορά σου. Πάμε όλοι μαζί λοιπόν να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση γιατί μα έχουν πάρει, μάλλον θα μας προσπεράσουν και οι καταστάσει και οι εξελίξει, και θα είμαστε μετά για τα μπάζα. Να το πω έτσι χοντρά. Όλοι μαζί λοιπόν, αγαπάμε. Πάμε λοιπόν, πάμε. Νηστεύουμε. Έρχεται Πάσχα. όσο νου πω, είμαστε λιγότερο από ένα μήνα για το Πάσχα. Και θέλω λιγάκι προσωπικά να εξελιχθούμε, να το πιστέψουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό μας λείπει. Μας λείπει η πίστη, μας λείπει η δύναμη, μας, μας λείπει ε, η εσωτερική έτσι, ενέργεια. Να βρούμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Να είστε όλοι καλά γεροί και δυνατοί μέχρι την άλλη φορά. Γεια και χαρά.